Περνάμε στο δεύτερο μέρος της αθλητικής μας εκπομπής. Πάμε, Γιώργο, στην Κέρκυρα, που την Κυριακή δίνει ένα παιχνίδι στην Σπάρτη. Ένα παιχνίδι που η Σπάρτη δείχνει ένα καλό πρόσωπο τελευταία. Εντάξει, είναι το στην δεύτερο... έδρα της. Ναι. Ναι. Είναι το δεύτερο συνεχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι της Κέρκυρας. Η αλήθεια είναι ότι, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, κανένα παιχνίδι δεν κερδίζεται στα λόγια. Με αυτό πρέπει να πάνε στη Σπάρτη οι ποδοσφαιριστές της Κέρκυρας, να το καταλάβουν και να αμοχθήσουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο έτσι ώστε να φτάσουν στην επικράτηση. Είναι πολλές οι γκέλες που έχει κάνει η ομάδα φέτος, όταν δεν παίρνει στα σοβαρά την αντίπαλη ομάδα και θεωρεί ότι μόνο με τη φανέλα που έχει θα πάει και θα κερδίσει. Είναι ικανή δηλαδή να τη δώσει τη νίκη. Και θεωρώ ότι είναι ένα παιχνίδι που κρύβει με παγίδες, αλλά. Και υπάρχει και, και με αγωνιστικές απολίες. Ναι, θα τις πούμε. Θα τις ναι, πούμε. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί αυτές οι παγίδες να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο, αλλά η ομάδα της Κέρκυρας είναι με διαφορά καλύτερη από την ομάδα της Σπάρτης. Και δεν πρέπει να διανοούμαστε πλέον ότι πάμε να χάσουμε αυτό το παιχνίδι, έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω, όχι πάμε να χάσουμε, ότι υπάρχει πιθανότητα να χάσουμε αυτό το παιχνίδι, ναι, όταν θέλουμε να λέμε ότι πάμε για την πρώτη θέση. Ναι, δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα εδώ, έτσι, εκτός ακριβώς, από την νίκη. Αυτό, λοιπόν, ναι, ναι. Αυτό είναι το ζητούμενο, ναι, και με, ναι, αυτό θα πάει να, ναι, να στη Σπάρτη. Σε ένα παιχνίδι που σε όλους τους τομείς είναι καλύτερη. Παρά τις απουσίες που έχει η ομάδα της Κέρκυρας, υπερτερεί κατά κράτος σε όλες τις γραμμές απέναντι στην ομάδα της Σπάρτης. Λοιπόν, άρα αυτή τη στιγμή η ομάδα της Κέρκυρας είναι το grand favori για να φτάσει στην επικράτηση. Είναι δεύτερο εκτός έδρας παιχνίδι, σε ένα παιχνίδι που η ομάδα έφυγε σήμερα το μεσημέρι, έκανε προπόνηση το πρωί στα Γαζάτικα, έβγαλε αποστολή 20 μιλή ο Σπανός, πήρε το λεωφορείο, πήρε πάλι το λεωφορείο, το ferry boat πήγε στην Οικουμενίτσα. Θα διανυκτερεύσει στο Ρίο, εκεί που είπαμε στην αρχή της εκπομπής, στο ξενοδοχείο, ναι, ναι, των επιτυχιών. Γιατί όταν η ομάδα πήγαινε σε αυτό το ξενοδοχείο, όταν αγωνιζόταν στην Πάτρα, στο Παπελιωνσιακό στάδιο, σε επίπεδο Super League, είχε κάνει πολύ μεγάλες νίκες, με ΑΕΚ, με Ατρόμητο. Είναι ένα ξενοδοχείο που φαίνει γούρι στην ομάδα. Όπως και να έχει όμως, εκεί θα διανυκτερεύσει το πρωί, αφού θα πάρει το πρωινό της, θα φύγει για την Σπάρτη, για τη Λακωνία και θα κάνει μια προπόνηση ο Σπανός το Σάββατο το μεσημέρι, έτσι ώστε η ομάδα να ολοκληρώσει και τυπικά την προετοιμασία της για το παιχνίδι με την ομάδα της Σπάρτης. Σε ένα παιχνίδι που, όπως είπες Βίκη, στην αρχή υπάρχουν απουσίες. Οι απουσίες είναι δύο συγκεκριμένες, απουσίες βασικών ποδοσφαιριστών. Γερές απουσίες, ναι, ναι. Η μία είναι του Γιάννη του Ιωάννου, ο αρχηγός της ομάδας της Κέρκυρας. Δεν είναι στην αποστολή, δεν μπόρεσε να είναι στην αποστολή, διότι αντιμετωπίζει μια θλάση πρώτου βαθμού και είναι στο στάδιο της αποθεραπείας. Η άλλη απουσία βασική είναι Παναγιώτης ο Ζορμπάς, ο οποίος τραυματίστηκε ξανά την Κυριακή, έτσι. Ναι, σε άλλο, ναι, σημείο. Ναι. Γιατί είχαμε, πει εμείς, σε άλλο σημείο. Ναι, είχαμε, ναι, πει εμείς ότι δεν πήγε 100% έτοιμο στον Ηρόδοτο, να παίξει με τον Ηρόδοτο. Τώρα όμως το παιχνίδι με τον Ηρόδοτο έπαθε και αυτός μια θλάση στο δικέφαλο περίπου. Δύο απουσίες, όπως επίσης εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού είναι και ο Κώστας ο Γεωργακόπουλος. Βέβαια η απουσία του Ιωάννου είναι ίσως, χωρίς να θέλουμε να υποτιμήσουμε έτσι την, ναι, ναι, απουσία του Ζορμπά, ίσα ίσα ας πούμε, ναι, αλλά η απουσία του Στόπερ είναι ιδιαίτερα... Ναι, είναι ο αρχηγός της ομάδας με τα ηγετικά χαρακτηριστικά. Είναι ο άνθρωπος που καθοδηγεί την ομάδα της Κέρκυρας από χώρο άμυνας. Και το θέμα είναι, Γιώργο, ότι δεν έχεις άλλη επιλογή πλέον. Ναι, δεν έχεις άλλη επιλογή, γιατί δεν έχεις άλλο κεντρικό αμυντικό. Έδιωξες το Βέρτζο, ναι, έτσι, ο οποίος ανακοινώθηκε επίσημα από το Διαγόρα, ναι, Ρόδου. Έδιωξες και δεν έχουμε πάρει παίχτη σε αυτή τη θέση. Ναι, αργήσαμε. Δηλαδή, αυτό μου κάνει εντύπωση, ότι διώχνεις ένα παίχτη, αλλά έπρεπε να έχεις και τον αντικαταστάτη του. Εντάξει, μίλησε ο Σπανός για το Βέρτζο. Και το γιατί προχώρησε τόσο γρήγορα στη λύση του συμβολίου του. Ο αντικαταστάτης ήταν να έρθει. Αλλά αυτό από μέρα σε μέρα και από παίχτη σε παίχτη. Έχουμε οδηγηθεί να φτάσαμε, ξεπεράσαμε τα μέσα Ιανουαρίου και να μην έχει έρθει ποδοσφαιριστής. Και το θέμα είναι αυτό που λέμε, Γιώργο, πες ότι σου κάτσε μια στραβή, γιατί ποδόσφαιρο είναι, ναι, πολλά συμβαίνουν και βρίσκεσαι πλέον εκτός νυμφώνος. Α, και αν σου κάτσε στραβή στο παιχνίδι, δεν έχεις τόπερα πίσω, ναι, να, ναι, αντικαταστήσεις. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, για να ενημερώσουμε τον κόσμο, η ομάδα της Κέρκυρας έχει δώσει τελεσίδικη ημερομηνία στους ποδοσφαιριστές που είναι στο μεταγραφικό στόχαστρο και έχουν μιλήσει και έχουν προχωρήσει τις συζητήσεις, και εκτός από αυτούς που έχει συμφωνήσει. Θα πούμε ποιοι είναι οι παίκτες που έχουν συμφωνήσει. Λένε ότι έρχονται τέσσερις πακέτο. Δύο είναι σίγουροι, θα τους, ναι, πούμε. Ναι. Λοιπόν, την Τρίτη, πρόσεξε, η μέρα καθοριστική είναι η Τρίτη.
για να απαντήσουν στην πρόταση που έχουν στα χέρια τους στην ομάδα της Κέρκυρας. Είναι δύο κεντρικοί αμυντικοί, ένας από τους δύο. Όποιος προλάβει πρώτος, ο Σπανός δεν έχει ιδιαίτερη προτεραιότητα. Mm. Δεν έχει πει Παργινός ή Θεοδόρου. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ένας από τους δύο, τους Σέλη και τους, ένα από τους δύο. Τους θεωρεί ότι είναι εισάξιοι, ας πούμε. Ναι, λοιπόν, ναι, ναι. Ο ένας έχει ειδοποιηθεί από την ομάδα του να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Περιμένει να πάρει κάποια χρήματα. Σαν δανεικός, έτσι. Αυτά που είπαμε τη Δευτέρα. Ναι. Όχι, ελεύθερος. Ναι. Αλλά περιμένει να πάρει κάποια χρήματα από την ομάδα που είναι τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, προχωράει αυτό δηλαδή. Ο άλλος ποδοσφαιριστής θα έρθει στην Κέρκυρα με τη μορφή δανεισμού. Δανεισμού, ναι. Λοιπόν, ναι. Μέχρι την Τρίτη θα έχει ολοκληρωθεί ένας από τους δύο. Αν δηλαδή ο προπονητής που έχει διατελέσει και προπονητής του Κέρκυρα αποφασίσει να στείλει τον ποδοσφαιριστή στην Κέρκυρα, θα το κάνει την Τρίτη. Λοιπόν, είναι ομάδα Super League αυτός. Ναι, ναι. Πέρσι είχε πολλές συμμετοχές με τη φανέλα του Όφη, ήταν βασικός με τη φανέλα του Όφη. Δεν είναι στο ρόστερ του Όφη φέτος, είναι σε άλλη ομάδα που προπονητής της είναι ένας που έχει περάσει πολύ μεγάλη επιτυχία από την ομάδα της Κέρκυρας. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερο, οι ποδοσφαιριστές που ήθελαμε και το καλοκαίρι, τους θέλουμε και τώρα, έκλεισαν. Οριστικά και αμετάκλητα έχουν δώσει τα χέρια με τη διοίκηση ομάδας της Κέρκυρας. Τον ένα τον έχουμε ανακοινώσει εδώ και καιρό εμείς. Ναι, ναι, τον είναι, Πασά. Είναι ο Γιάννης Πασάς και θα έρθει για να βοηθήσει την ομάδα της Κέρκυρας από εδώ και πέρα. Παίζει και αριστερό χαφ και αριστερό μπακ. Μπορεί να παίξει και πίσω από το center forward. Στο 4-4-2 σε μορφή ρόμβου μπορεί να παίξει και εκεί. Είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής με στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν που μπορεί να ανταποκριθεί στο πρωτάθλημα της Football League. Ο άλλος ποδοσφαιριστής είναι ο Καλτσάς. Ποδοσφαιριστής πάρα πολύ έμπειρος, έχει αγωνιστεί στην ομάδα του Λεβαδιακού, στην ομάδα της Καλονής. Τελευταίος σταθμός της καριέρας του και αυτού νου είναι ο Ηρακλής. Λοιπόν, και με αυτόν τον ποδοσφαιριστή η ομάδα έρχεται σε πλήρη συμφωνία και την Δευτέρα θα πέσουν και οι υπογραφές. Έχει κλείσει το θέμα αυτό, δηλαδή λογίζονται ως παίκτες της ομάδας της Κέρκυρας. Τώρα, επειδή έχει γίνει μεγάλος ντόρος και γράφουν διάφορα site για τον Ντουράμ. Ντουράμ. Λοιπόν, έχει φέρει πρόταση από την Ασία, ζήτησε να αποχωρήσει κτλ. Από την ώρα που ήρθε ο Ντουράμ στην Κέρκυρα μέχρι και σήμερα, ο Ντουράμ όλο φέρνει προτάσεις. Και καμία δεν έχει έρθει. Δηλαδή το ρεπορτάζ το δικό μου αναφέρει ότι δεν έχει έρθει ποτέ πρόταση στην ομάδα της Κέρκυρας. Μακάρι να έρθει. Ναι. Αν έχει... Και ιδιαίτερα από Ασία. Ναι, επειδή ο παίκτης δεν είναι της Κέρκυρας. Ναι. Τον έχουμε δανεικό εμείς. Ναι. Λοιπόν, το περισσότερο ποσοστό των δικαιωμάτων του ανήκει στο μάνατζερ του. Αν η ομάδα από την Ασία, ή κάποια ομάδα από την Ασία τέλος πάντων, έχει κάνει πρόταση, την έχει ο μάνατζερ του. Ναι. Δεν έχει φτάσει στην ομάδα της Κέρκυρας. Ναι, αλλά επειδή έχει συμβόλαιο, θα πρέπει και η Κέρκυρα να. Λοιπόν, άρα προς το παρόν, βάσει δεδομένων, η ομάδα του ΑΟ Κέρκυρα δεν γνωρίζει τίποτα για μεταγραφή του Τουράμ. Μάλιστα. Άρα ο Τουράμ συνεχίζει με τα ορεινά δεδομένα στην ομάδα της Κέρκυρας. Αυτή είναι η αλήθεια, διασταυρωμένη 100%. Λοιπόν, αυτά. Τώρα, όσον αφορά το πώς η ομάδα προετοιμάστηκε και το πώς θα πάει στην Σπάρτη να αγωνιστεί, αναγκαστικά αυτές οι δύο αλλαγές θα αναγκάσουν το Σπανό να κάνει στη σύσθεση διαφοροποίησης. Διαφοροποίησης, ναι. Ναι. Εσωτερικές μετακινήσεις ίσως. Πάνω κάτω γνωρίζουμε τι θα γίνει στην ομάδα της Κέρκυρας, γιατί από τη στιγμή που δεν υπάρχει άλλος κεντρικός αμυντικός, τη θέση του Ιωάννου στο κέντρο της άμυνας θα την πάρει ο Σπίνουλας. Δοκιμασμένη η λύση από το Σπανό. Άρα, ο Σπίνουλας θα είναι μαζί με τον Θεοδωράκη, οι δύο ποδοσφαιριστές που θα είναι στο κέντρο της άμυνας. Δεξιά θα παίξει αναγκαστικά ο Σαδραβέλης, αριστερά ο Κούρος. Μετά στη μεσαία γραμμή θα είναι ο Κρητικός μαζί με τον Λινάρδο και ο Μότα που δείχνει σιγά σιγά να ανακάπτει, όπως έδειξε και στο παιχνίδι με τον Ηρόδοτο που από δική του assist ήρθε τον γκολ του Τουράμ, θα είναι ο ποδοσφαιριστής που θα αντικαταστήσει το Ζορμπά στη μεσαία γραμμή της Κέρκυρας. Δεξιά ο Σιατραβάνης, αριστερά ο Κόντος και στην κορφή, όπως πάντα, και πίσω ο Λινάρδος. Ο Λινάρδος θα παίξει μαζί με τον Κρητικό σου. Με τον Κρητικό. Ναι. Και μπροστά ο Μότα. Γιατί έχει πιο επιθετικές αρετές. Ο Νίκητς είναι. Ο Νίκητς, ανάλογα με την εξέλιξη του παιχνιδιού, όπως το λέει. Ανάλογα με την εξέλιξη του παιχνιδιού, θα έχει τη δυνατότητα να παίξει. Λοιπόν, αυτά για την ομάδα της Κέρκυρας. Να δούμε τις συναντήσεις που θα γίνουν. Ναι. Έτσι, να πάμε να δούμε την κάρτα με τα παιχνίδια που περιλαμβάνει η αγωνιστική της Football League. Μπορούμε να τη δούμε στο δέχτη μας. Λοιπόν, Σπάρτη, ΑΟ Κέρκυρα όπως είπαμε και πριν, Απόλλων Πόντου, Δόξα Δράμας, Εγινιακός, Ηρόδοτος. Ο Εγινιακός ενισχύθηκε με δύο ποδοσφαιριστές. Ναι. Ο Ηρόδοτος αποτελεί παρελθόν Φουτσίνη, ο Αρμάντο Φουτσίνη, ο προπονητής. Κισαμικός, ΑΕΚ Καρεσκάκης, Παναχαϊκή, Πλατανιάς, Εργοτέλης, Αίτητος Σπάτων, Απόλλων Λάρισας, Βόλος. Στο μεγάλο ντέρμπι. Ναι. Και Τρίκαλα, Ηρακλής.
Επίσης πολύ σημαντικό παιχνίδι και αυτό. Τώρα να θυμηθούμε και λίγο το βαθμολογικό πίνακα. Η ομάδα του Βόλου είναι στην κορυφή, έχοντας 31 βαθμούς. Ο Απόλλων Λάρισας... Και ένα αγώνα λιγότερο, ε. Ναι. Ο Απόλλων Λάρισας επίσης 23 με αγώνα λιγότερο. Ναι. Εντάξει, δεν αντικαταστήσει την εικόνα του πρωταθλήματος μέχρι τώρα ο βαθμολογικός πίνακας, γιατί υπάρχουν εκκρεμότητες. Ναι. Λοιπόν, ΑΟ Κέρκυρα 23, Πλατανιάς 22, Εργοτέλης 17, Απόλλων Πόντου 17, Ηρακλής 16, Δόξα Δράμας 15, Παναχαϊκή επίσης 15, Καραϊσκάκης 14, 12 βαθμούς ο Κισαμικός ο Ηρόδοτος και στη ζώνη του προβιβασμού. Είναι η ομάδα που θα αντιμετωπίσει η ομάδα της Κέρκυρας, η Σπάρτη, με 11 βαθμούς, τα Τρίκαλα με 10, ο Αίτητος με 9 και ο Γηνιακός στην τελευταία θέση με 9 βαθμούς. Αυτή είναι και η βαθμολογία. Τώρα, όσον αφορά τη γάμα εθνική κατηγορία, τα του χρόνου τα είπαμε με τον George Collins, το νέο μεταγραφικό απόκτημα. Είναι έτοιμη η ομάδα, δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα. Θα πάει σε μια δυνατή έδρα. Ναι. Έτσι, να το λέμε αυτό. Ναι, αλλά ποιοτικά η ομάδα του χρόνου υπερτερεί. Ναι. Του Αχέρου Κανελακίου και ίσως να θέλει να πάρει και μια άτυπη ρεβάνς από την ισοπαλία του πρώτου γύρου με βέβαια, τον τρόπο που είχε έρθει. Είναι αυτό που είπαμε και προηγουμένως, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Πιστεύω ότι θα είναι ένα δυνατό παιχνίδι από πλευράς περισσότερο του Κανελακίου. Έτσι. Ναι. Είναι σε καλή κατάσταση ο Κρόνος, έχει ενισχυθεί. Από εδώ και πέρα είναι ξεκάθαρος και ο στόχος. Είναι και ο σεντρεφόρ πλέον στη διάθεση του Γιάννη του Χοντρογιάννη. Όλοι οι παίκτες είναι έτοιμοι να παίξουν και να προσφέρουν. Ναι. Εξέτησε ποινή τιμωρίας ο Νίκος ο Πουλημένος, κεντρικός αμυντικός και επιστρέφει. Όλα είναι σε ένα δρόμο για τον Κρόνο που θα πάει στο Κανελάκι να διεκδικήσει μόνο τους τρεις βαθμούς. Αυτός είναι ο στόχος, γι' αυτό έγινε και η μεταγραφική ενίσχυση. Πλέον ο προπονητής του Κρόνου έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί ένα εξαιρετικό έμψυχο δυναμικό που δεν έχει κανένας άλλος προπονητής αυτή τη στιγμή στην κατηγορία. Το ρόστρε του Κρόνου είναι υπερπλήρες, αλλά και πάρα πολύ ποιοτικό. Άλλο αποτέλεσμα εκτός από τη νίκη. Βέβαια, ποιοτικό είναι και το ρόστερ της Λευκύμης, έτσι. Ναι, θα πούμε. Όχι, είναι και σε ποσότητα εννοώ. Ναι, έχει πολλούς παίκτες. Μία ποδοσφαιριστών. Καλούς πλέον παίκτες. Θα πούμε για τη Λευκύμη. Ναι. Λοιπόν, και δεν βλέπει άλλο αποτέλεσμα εκτός από τη νίκη. Τώρα, μια πανέφερε στην ομάδα της Λευκύμης. Η οποία όμως δεν θα ταξιδέψει στην Κοζάνη, διότι όπως βλέπουμε και στην φωτογραφία, ο αγωνιστικός χώρος είναι ακατάλληλος για να διεξαχθεί το παιχνίδι, με την ΕΠΟ να το ορίζει για την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου. Λοιπόν, πάμε εμείς να δούμε. Να δούμε τα παιχνίδια, έτσι. Ναι, να δούμε τα παιχνίδια της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας που περιλαμβάνει αυτή η αγωνιστική. Μπορούμε να τα δούμε στο δέχτη μας. Μακεδονικός ΦΟΦΑ Λευκύμη, όπως είπαμε και πριν. Θεσπρωτός Τηλικράτης, επίσης σημαντικό παιχνίδι ντέρμπι της περιοχής. Και υπάρχει και μια κακή παράδοση για το Θεσπρωτό στους αγώνες με τον Τηλικράτη. Ναι. Αχέρο Κανελακίου Κρόνος Αργυράδων. Γρεβενά Μέγας Αλέξανδρος Καλυθέας. Μακεδονικός Σιάτης Στάς Θρίαβος Σερβιανό. Και Ναυπαχτιακός Αστέρας Σούλη Παραμυθιάς σε ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι που θα διεξαχθεί στο Παπαχαραλάμπιο στάδιο της Ναυπάχτου. Τώρα, όσον αφορά το βαθμολογικό πίνακα, εκεί είναι στην κορυφή η ομάδα του Μακεδονικού Φούφα έχοντας συγκεντρώσει έως τώρα 27 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση είναι το Σούλη Παραμυθιάς με 25, Κρόνος Αργυράδων με 24, Ναυπαχτιακός Αστέρας και Θεσπρωτός με 23, όσο είχε η ομάδα του Αχέρο Κανελακίου. Η ΑΕΛ Ευκοίμηση με 22, που από εδώ και πέρα έχει να δώσει κανονικά παιχνίδια. Ναι, γιατί έκανε το ρεπό της. Ναι, είναι η μόνη ομάδα που έχει κάνει το ρεπό της, στην πρεμιέρα του δεύτερου γύρου. Τηλικράτης Λευκάδας 18 και στη ζώνη του υποβιβασμού Μέγας Αλέξανδρος 17, Θρίαβος Σεβιανό 16. Οι υπόλοιπες ομάδες έχουν αποχαιρετήσει την κατηγορία. Αυτά λοιπόν και από τη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Να πάμε στα τοπικά, που στα τοπικά, Γιώργο, βλέπω ότι γίνονται μεταγραφές. Εκτός νομού. Εκτός νομού. Αυτό που λέμε πολλές φορές. Και όχι από ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο. Ναι. Έχουμε πει πάρα... Και αυτό μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Δεν σου κάνει εντύπωση. Είναι με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγηθούμε εκεί. Γιατί έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι η Κέρκυρα έχει σταματήσει εδώ και χρόνια να παράγει εντός εισαγωγικών ποδοσφαιριστές. Δεν υπάρχουν ποδοσφαιριστές να στελεχώσουν τις 50 ομάδες που διατηρεί το ποδόσφαιρο της Κέρκυρας. Ένα νησί. Σε αριθμό, λες. Ναι. Σε αριθμό. Ναι. Ένα νησί που είναι όπως είναι η Κέρκυρα, που ποδοσφαιρικά δεν έχει να δείξει τίποτα, κάτι το ιδιαίτερο. Ποδοσφαιρικά είναι με σκαμπανεβάσματα. Έχει γίνει γνωστή στο ποδόσφαιρο της Ευρώπης και όχι μόνο λόγω της παρουσίας του ΑΟ Κέρκυρα στην κορυφαία κατηγορία. Και οι υπόλοιπες ομάδες που συμμετέχουν στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Γιώργο μου, δυστυχώς φαίνεται και δείχνει από όλες αυτές τις κινήσεις και από όλα αυτά τα οποία βλέπουμε ότι τις ακαδημίες
τις έχουμε μόνο και μόνο για σπρακτικούς λόγους. Λοιπόν, δεν ξέρω για ποιους λόγους έχουν. Το μόνο που ξέρω είναι ότι ποδοσφαιριστές. Αυτό αποδεικνύεται τελικά στο κερκυριακό ποδοσφαιρό. Εγώ θα πω ότι από τη στιγμή που υπάρχουν και λειτουργούν σχολές ποδοσφαίρου, πρέπει ο ίδιος ο παράγοντας σε συνεργασία με τον προπονητή να το υποστηρίξει αυτό το πλάνο και να βάλει τους ποδοσφαιριστές, τα παιδιά μάλλον, τα παιδιά τους, να αγωνιστούν στο πρωτάθλημα, είτε λέγεται Α1 είτε Α. Βέβαια, να είναι σε θέση να μπορούν να ανταποκριθούν στα στοιχειώδη. Δηλαδή, δεν μπορείς να βάλεις 15 χρονών παιδί να είναι ένα 60 παντοσκάρι και να μην μπορεί να σταθεί μέσα στο γήπεδο και δυναμικά. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να οδηγηθούμε σε μια κατηγορία όπως είναι αυτή η Β, που αποκλειστικά να έχει ομάδες με ποδοσφαιριστές κάτω των 20 ετών. Όπως είχε γίνει πριν από καιρό, πριν από κάποια χρόνια. Ήταν πετυχημένο το πλάνο. Ήταν πετυχημένο το πλάνο. Από εκεί βγήκαν αρκετά παιδιά. Ωραία. Λοιπόν, τώρα στις ομάδες της Α1 κατηγορίας, από την αρχή της χρονιάς και όχι μόνο φέτος, είναι γενικό το κακό εντός εισαγωγικών. Οι περισσότεροι προπονητές δουλεύουν καθημερινά, ας την προετοιμασία, που λόγω επαγγελματικού υποχρέωσης δεν κάνουν προετοιμασία, δουλεύουν καθημερινά με 6-7, άντε να είναι 10 παίχτες. Δηλαδή είναι σημεία που στο μισό γήπεδο δεν μπορούν να κάνουν ούτε αγωνιστικά τετράγωνα, ούτε τακτική, ούτε φυσική κατάσταση, ούτε να παίξουν αυτό που λέμε κοροϊδο 5-2. Δεν φτάνουν οι ποδοσφαιριστές για να γίνουν αυτά πράγματα. Πρόσεξε, στη βιτρίνα του ποδοσφαίρου της Κέρκυρας, η οποία λέγεται Α1. Το ξέρω, Γιώργο, το έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει. Δυστυχώς δεν έχουμε αγωνιστικούς χώρους. Δυστυχώς οι αγωνιστικοί. Τι να τους κάνεις αγωνιστικούς χώρους. Δεν έχεις παίκτες. Θα σου πω γιατί. Δεν έχουμε αγωνιστικούς χώρους για να μπορούν αυτές οι ομάδες που είπες προηγουμένως να μπορέσουν να κάνουν μια προπόνηση σε ένα μεγάλο γήπεδο και αγωνίζονται, κάνουν προπόνηση στο μισό γήπεδο. Άρα δεν γίνεται δουλειά. Έτσι. Δεν μπορεί να γίνει δουλειά από τον προπονητή. Εγώ λέω να έχεις παίκτες. Είναι κάποιες ομάδες που έχουν παίκτες. Αλλά αναγκάζονται να κάνουν προπόνηση σε μισό γήπεδο ή και στο 1/3 του γήπεδου πολλές φορές. Για να μπορούν να κάνουν προπόνηση. Εκεί δεν γίνεται δουλειά και δεν μπορεί να γίνει δουλειά. Εντάξει. Από την άλλη, φταίει και ο αριθμός που είπες εσύ. Δεν μπορεί να υπάρχει Κέρκυρα να έχει 60 ομάδες. 50 ομάδες, ναι. Έτσι. Γενικά, ναι. Λοιπόν, τώρα, εγώ δεν καταλαβαίνω το σκεπτικό των προέδρων που θέλουν να διατηρήσουν τις ομάδες αυτές. Γιατί, άμα τους ρωτήσεις, θα πούνε ότι πρέπει να παίξουν τα παιδιά του χωριού να μην πάνε κάπου αλλού. Ποια παιδιά του χωριού δεν παίζουν. Αφού τα παιδιά του παιδιού δεν παίζουν. Αφού τα παιδιά του παιδιού δεν έρχονται. Ναι. Λοιπόν, και αφού τα παιδιά του παιδιού δεν έχουν φιλοδοξίες να παίξουν ποδόσφαιρο. Ποιος ο λόγος δηλαδή να έχεις μια ομάδα και να σου κοστίζει τόσα πολλά χρήματα, οργανωτικά και μη, για να υπάρχει ομάδα να παίζουν ξένοι. Δεν υπάρχει λόγος πραγματικά. Και το θέμα είναι και τ' άλλο ακόμα, Γιώργο. Γιατί να ρίχνουμε τόσα πολλά λεφτά για να φέρνουμε ξένους ποδοσφαιριστές και να μην συντηρούμε τον υπάρχον αγωνιστικό χώρο για να σεβαστούμε τα παιδιά του χωριού που λένε ότι θέλουν να παίζουν τα παιδιά του χωριού. Εκείνο το ζητούμενο. Τα παιδιά του χωριού. Άμα τα παιδιά του χωριού κατεβούν να παίξουν ποδόσφαιρο, θα κουβεντιάσουμε σε άλλο επίπεδο. Τώρα, οι ομάδες οδηγούνται σε λύσεις εκτός νομού για να έχουν ρόστερ. Δεν υπάρχει ρόστερ. Δεν υπάρχει ανταπόκριση στις προπονήσεις. Δεν συμπληρώνουν να παίξουν τα παιχνίδια. Πρέπει να καταλάβουν όλοι ένα πράγμα. Τον απαιτούμενο αριθμό. Εδώ στην Κέρκυρα πρέπει να καταλάβουν ένα πράγμα. Επειδή είμαστε ένα νησί που τα παιδιά ασχολούνται με μουσική πάρα πολύ, με χορούς, με οτιδήποτε άλλα αθλήματα, πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι πολυτέλεια να έχουμε τόσες πολλές ομάδες. Να έχουμε λιγότερες, αυτά τα παιδιά τα οποία αγαπάνε το ποδόσφαιρο, να είναι σε μια οργανωμένη ομάδα, να μπορούν να κάνουν προπόνηση, να έχουν την εξέλιξη που πρέπει να έχουν και τα παιδιά τα οποία δεν έχουν χρόνο γιατί έχουν χρόνο άλλες ασχολίες, να ασχοληθούν με τις άλλες ασχολίες. Ωραία. Τέλος πάντων, αφορμή ήταν οι τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις. Να πούμε ότι αρκετές ομάδες ενισχύθηκαν. Και από τις ομάδες που είναι ψηλά στο βαθμολογικό πίνακα, ο Αστέρας Πετρητή ενισχύεται σε πολύ σημαντικό βαθμό. Χωρίς τα μεγάλα. Ο Αστέρας Πετρητή διεκδικεί πρωταθλήματα. Ναι, ναι. Χωρίς τα μεγάλα ονόματα, χωρίς την Πανοκρουσίες, έβαλε πινεγές στο ρόστερ του και πήρε ποδοσφαιριστές, πήρε κεντρικό αμυντικό παντοσχάρι που έπαιζε στον οικονόμιμο Τσαριτσάνη στην Λάρισα. Αλλά ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής έχει συγγενικούς δεσμούς με το νησί και είναι και εκπαιδευτικός και ήρθε να βοηθήσει την ομάδα του Αστέρα Πετρητή. Αποκτήθηκε ένας ποδοσφαιριστής που εξελίχθηκε που μάλλον λεγόταν ως πολύ μεγάλο ταλέντο, αλλά δεν έκανε την πορεία που περίμενε, ο Πάρσο Τριβιζάς. Ξαναπήγε δηλαδή στον Αστέρα Πετρητή, ήταν στην ομάδα ως ποδοσφαιριστής στην γάμα εθνική κατηγορία. Πήρε ένα βούλγαρο μέσο που προτάθηκε.
και ακόμη δύο ποδοσφαιριστές. Σύνολο δηλαδή έκανε 5 μεταγραφές ο Αστέρας Πετρετή. Λοιπόν, πάμε λίγο στην Α1 κατηγορία να δούμε την κάρτα με τα αποτελέσματα. Και, βέβαια και η Αστέρας Γιαπάδρου πήρε δύο ποδοσφαιριστές από τα Σερβιανά. Ο ένας έχει καταγωγή από τους Καρουσάδες. Και άλλο ένα πήρε από την ΚΑΠΑ 19, τον Ποτίνη. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Κάρτα Α1 κατηγορία Σέψη Κέρκυρα. Ατρόμητος Τρογγυλής Αστέρας Γιαπάδου. Ατρόμητος ανακοίνωσε τη μεταγραφή που είπαμε εμείς προχτές. Ο Σέντερ Φώτος πήρε το Ρέτσι Μποξέρ. Θηναλιακός, αυτό είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ατρόμητος Τρογγυλής Γιαπάδες για βαθμολογικούς λόγους. Θηναλιακός Κοντόκαλη, Κάβος Οδυσσέας Αβιωτών, Οφάμα Βιερινός Βαλανιού. Παξί Αστέρας Πετρετή. Βολίδα Αναγέννηση Περιβολίου, παιχνίδι που θα γίνει το Σαββάτο στο Καστελάνο 3:00 το μεσημέρι και Αχιλλέας Δελφών Ολυμπιάδας στο ντέρμπι του Βορρά την Κυριακή. Πολλοί με ρωτήσανε, σύμφωνα την προκήρυξη, το παιχνίδι που οι Παξί έχουν να δώσουν 4 παιχνίδια γιατί συνεχίζουν το πρωτάθλημα. Πάντα συνεχίζει το πρωτάθλημα. Έτσι γίνεται. Είναι λόγοι συγκοινωνιακοί που δεν μπορεί. Μπορεί να υπάρχει ένα plan B και από την οργανώτρια αρχή για να γίνεται αυτό. Και πρέπει να υπάρχει, δεν είναι. Ούτε το συζητάμε αυτό πράγμα. Λοιπόν, αυτό το plan B, πριν το καλοκαίρι που βγάζουν την προκήρυξη, ας το βάλουμε στην προκήρυξη να τελειώσει. Γιατί να πάμε εμείς και οι άλλοι δεν πήγαν και εμείς έχουμε και κύπελο. Και γενικά γίνεται μια παρεξήγηση χωρίς λόγο δηλαδή. Αν υπάρξει ένα plan B, μπορεί όλα να κυλήσουν ομαλά. Γιατί τώρα το Φεβρουάριο τα περισσότερα παιχνίδια των Παξών δεν θα γίνουν όπως γίνεται κάθε χρόνο λόγω καιρικών συνθηκών. Λοιπόν, βαθμολογικό πίνακα Α1 το θυμηθούμε. Λοιπόν, Θηναλιακός 37 με αγώνα λιγότερο, ΦΑΜ 34, Αστέρας Πετρετή 35 γιατί είναι το παιχνίδι. Κέρδισε την Τετάρτη. Λοιπόν, δεύτερη θέση είναι ο Αστέρας Πετρετή με 35 βαθμούς. Ο Οδυσσέας Αβιωτών 30, 19 Ευολίδα, 17 Υπαξή, με 4 παιχνίδια λιγότερα. Αχιλλέας Νυφώ 17, Κάβος 16, Περιβόλη 16, Ατρόμητος Τρογγυλής 14, Ολυμπιάδα 12, Αστέρας Γιαπάδου 10, δύο τελευταίες θέσεις, Βαλανιό με 8, Κοντόκαλη με 1. Και εδώ υπάρχουν κρεμότητες με τα παιχνίδια των Παξών. Λοιπόν. Α κατηγορία. Πάμε στην Α να πούμε τα παιχνίδια που να προλάβουμε. Λοιπόν, Α κατηγορία. Κεραυνός Αγίου Νικολάου Αστέρας Μωραϊτίκων, σημαντικό παιχνίδι. Νέος Ατρόμητος Άφρας, Εθνικός Περιβολάων Δίας Κασιόπης, Μπενίτσα ΑΕΦ Άκων, Ομόνια Όλυμπος, Αρίλας Καβάδας Ηρακλής Αγίων 10 και Μέγας Αλέξανδρος ΑΕΚ Αναλύων σε ένα σπουδαίο παιχνίδι ανάμεσα σε δύο πολύ καλές ομάδες. Στο βαθμολογικό πίνακα, στην Α κατηγορία, να το δούμε λίγο. Ο οποίος έχει ξεφύγει. Ναι, έχει 36 βαθμούς, ο Νέος 28, η ΑΕΦ ΑΕΚ 26, Κεραυνός Αγίου Νικολάου 25, 21 βαθμούς έχει Καναλίων 20 ο Δίας, 19 ο Μέγας Αλέξανδρος και ο Κένταρος Αρίλας Καβαδάδες, 18 η Άγη 10, 17 η Μπενίτσα, 16 η Ομόνια, 15 ο Αστέρας Μωραϊτίκων, 6 οι Περουλάδες, 5 ο Ατρόμητος Άφρας. Και πάμε και στη Β κατηγορία να δούμε τα παιχνίδια τα οποία έχουν να γίνουν. Λοιπόν, τα παιχνίδια που περιλαμβάνει η αγωνιστική αυτή είναι τα εξής. Κασιόπη Βασιλάτικα, ΓΕΠ Θύελα, Σπαρτίλα Προσθένο Βιταλάδων, Ηρακλή Φακερών, Κυραυνό Ποταμού, Αετό Φέαξ και ΓΕΘ ΠΑΟΚ. Στην κορφή, στη βαθμολογικό πίνακα, ο Φέαξ Παναθία είναι πρώτο, ακολουθεί η ομάδα τη ΕΓΕΠ. Το βλέπουμε τυπικά 37-36. Ο ΠΑΟΚ στην τρίτη θέση με 27 βαθμούς. Ακολουθούν οι υπόλοιπες ομάδες. Βγήκε και ένα δελτίο τύπου από την περιφέρεια για έργα λύση στο γήπεδο Λίτσι Κορακιάνα, μπασκέτες κτλ. Ναι, το θέμα είναι ο αγωνιστικός χώρος. Στη συνέχεια, κάμαν την περίφραξη. Το θέμα εκεί, φίλοι Κορακιανίτες, δεν έχετε γήπεδο. Τώρα σας ενδιαφέρει αν θα βάψουν το τσιμέντο, το τσιμπεντόλι θα παίξω και αν θα βάλουν δύο μπασκέτες. Δύο μπασκέτες πρέπει να βάλουν για τα παιδιά της περιοχής. Δεν θέλουν οι άνθρωποι της Κορακιάνας. Αν δεν ολοκληρωθεί το έργο του. Μα έχει ξαναβγεί δελτίο τύπου πριν 4 χρόνια. Ναι, και έλεγε ένα ποσό γύρω σε 80.000 ευρώ για περίφραξη. Τα 3/4 της περίφραξης υπάρχει. Ναι. Τα 3/4 της περίφραξης υπάρχουν. Άρα και θα έπρεπε ή να τελειώσει η περίφραξη και ο αγωνιστικός χώρος και τις μπασκέτες κάνανε μετά. Όχι, ας κάνουν τις μπασκέτες από τα παιδιά μπάσκετ. Ναι, αλλά ναι. Ναι, τον αγωνιστικό χώρο που θα φτιάξουν. Δηλαδή αυτά τα χρήματα που βγήκαν πρέπει να φτιάξουν δηλαδή, το πορτόνι πρώτα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Βγήκε και ένα κονδύλι από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Δήμο της Κέρκυρας για αθλητικά έργα. Αλλά εκεί στο κήπεδο της Κορακιάνας, γιατί είναι το δεύτερο δελτίο τύπου που βγαίνει μέσα σε 4 χρόνια. Πρώτα πρέπει να φτιάξουμε το πορτόνι απ' έξω και να βάψουμε το τοιχείο με το τσιμεντόλιθους ή να φτιάξουμε την υποδομή για να μπει συνδετικό κλωτάπητας. Ποιο είναι πιο πρωταγωνιστικό ρόλο, το τοιχείο ή ο κλωτάπητας. Επίσης να πούμε, Γιώργο, ότι ο Φέκας δίνει ένα σημαντικό παιχνίδι στον μπάσκετ την Κυριακή της 5 το απόγευμα. Ένα παιχνίδι που θα πρέπει οι φίλες της Κέρκυρας να βρεθούν να βοηθήσουν. Γιατί πιστεύω ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάρει αυτό το παιχνίδι για να έχει ελπίδες παραμονή στην κατηγορία. Έχει 5 ή 4 ή 4. Ναι, κάπου τόσο. Εντάξει, λοιπόν, πάμε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.